Η έκρηξη του κορονοϊού στην Κίνα προκάλεσε δονήσεις ισχύου στην οικονομική ζωή. Οι εμπορικοί εταίροι ανησυχούν όλο ένα και περισσότερο για τη διακοπή ή επιβράδυνση των εμπορικών δρόμων. Και αν η Κίνα τα τελευταία χρόνια είναι ελάχιστα εκτεθειμένη οικονομικά στον υπόλοιπο κόσμο, δεν συμβαίνει το ίδιο με τους εταίρους. Εξάλλου, η Κίνα είναι μακράν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο μπροστά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Κινέζικο Υπουργείο Εμπορίου υπόσχεται πάντως να διασφαλίσει τη σταθερότητα των εξαγωγών. Θα βοηθήσουμε περισσότερες επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό να επαναλάβουν τη δουλειά και την παραγωγή. Προτεραιότητα θα δοθεί στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Πάνω από το 80% των ξένων επιχειρήσεων έχουν αρχίσει να επαναλειτουργούν στη Σανγκάη. Η Merck, μια από τις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο της υγείας, σιγά-σιγά επανέρχεται σε εργασιακούς ρυθμούς. Θα έλεγα ότι πάνω από το 60 έως 70% του επιχειρησιακού μας προσωπικού επιστρέφει και εργάζεται. Μιλώντας για την ικανότητά μας να καλύψουμε τις ανάγκες των πελατών, μέχρι στιγμής είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που ικανοποιούμε τις ανάγκες τους. Η πολυτουργία της εργασιακής ζωής δημιουργεί σοβαρά ζητήματα και διαταραχές, κυρίαρχο πρόβλημα για όσες εταιρείες λειτουργούν, η αδυναμία των εργαζομένων να φτάσουν στους χώρους εργασίας. Με τους πολιτές και τους υπόλοιπους υπαλλήλους προσπαθούμε να δουλεύουμε σε βάρδιες και με ψηφιακές μεθόδους, online ή τηλεφωνικά, έως την πλήρη επαναλειτουργία της δουλειάς. Οι κινέζικες αρχές κάνουν αγώνα δρόμου για να επανέλθει η οικονομική ζωή στο πρώτερο καθεστώς. Δεσμεύονται να επιδοτήσουν επιχειρήσεις, αλλά και οι εταιρείες προσφέρουν μπόνους και κίνητρα στο εργατικό δυναμικό σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσουν την κανονικότητα.